Λοιπόν, θέλω να πάμε στον Σπύρο Κεραμίδα που βρίσκεται στο σπίτι της τραγωδίας στα Γλυκά Νερά. Σπύρο μου. Καλημέρα Κατερίνα, χρόνια πολλά για την ημέρα. Εμείς βρισκόμαστε Καλημέρα. Εδώ στα Γλυκά Νερά, στη γειτονιά και συγκεκριμένα στο σπίτι όπου η άτυχη Καρολάιν έχασε τόσο άτοξα τη ζωή της από το δίο της στο σύζυγο. Οι γείτονες παραμένουν συγκλονισμένοι. Μετά το πρώτο σοκ που είχαν να διαχειριστούν με το φρουσιαστικό έγκλημα που έγινε εδώ στη γειτονιά τους, δίπλα στην πόρτα τους δηλαδή, ένα δεύτερο σοκ που έχουν να διαχειριστούν είναι ότι ο ίδιος, ο άντρας της, είναι αυτός που έκοψε το νήμα στην άτυχη Καρολάιν. Επειδή είμαστε εδώ τις τελευταίες ημέρες και παρά το ότι είμαστε εκπομπή ψυχολογική, κάναμε αυτό το ρεπορτάζ, αυτό που μας μετέφεραν οι γείτονες ήταν ότι η άτυχη Καρολάιν ήταν ένα πολύ όμορφο κορίτσι, αλλά με θλιμμένο πρόσωπο. Και κανείς δεν πίστευε ότι πίσω από μια τόσο όμορφη εικόνα του ζευγαριού, τόσο στη γειτονιά, γιατί βγαίναν μαζί, κάνανε ποτέ με το σκυλάκι τους, όσο και μέσα από την εικονική τους πραγματικότητα, από τα social media, από τις φωτογραφίες που ανεβάζανε μαζί, όταν η πόρτα του σπιτιού έκλεινε, εκτελεστόταν μια τραγωδία. Γιατί έχει, όπως και ο ίδιος έχει ομολογήσει, υπήρχαν στεγνοί καυγάδες, η άτυχη Καρολάιν ήθελε να φύγει από το σπίτι. Και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό το όμορφο ζευγάρι, το νέο ζευγάρι, θα καταλήξει με αυτόν τον τρόπο. Ναι, απλά να διευκρινίσουμε κάτι, Σπύρο μου, επέτρεψέ μου να πω κάτι, ότι το να κλείνει μια πόρτα για να καυγαδίζει ένα ζευγάρι δεν είναι τραγωδία. Εντάξει, αυτό έχει συμβεί σε πολλά παιδιά. Αυτό που συνέβη εκεί είναι τραγωδία, εννοείται. Αυτό που συνέβη, ακριβώς. Ακριβώς. Ο καθομολογία αναδράστης, ο σεζυγοκτόνος της Καρολάιν, στις πρώτες του δηλώσεις, δήλωσε συντετριμμένος, ζήτησε βέβαια και συγγνώμη, και ότι ο λόγος για τον οποίο καθυστέρησε 37 ημέρες ομολογήσει είναι η αγωνία που είχε για το τι θα γίνει το παιδί του. Στη τελευταία του συμπληρωματική κατάθεση στους αστυνομικούς έγινε 3 τα ξημερώματα, την Παρασκευή 18 Ιουνίου, και ο λόγος ήταν ότι οι αστυνομικοί επιμένουν, ήθελαν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν υπήρχε συνεργός και μένουν σε αυτό το ερώτημα σχετικά με το δέσιμο. Σωστά. Κάτι το οποίο έχει ξεκαθαριστεί βέβαια. Σωστά. Συνέχισε λέγοντας ο σεζυγοκτόνος ότι... Την Τρίτη 22 Ιουνίου ο καθομολογία δράστης θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί στις αρχιτικές αρχές. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας δείξω, αν μου επιτρέπετε, κάτι πολύ συγκλονιστικό. Οι γείτονες εδώ της Καρολάιν έχουν αφήσει μερικά κόλυβα και δύο κεράκια έξω από την πόρτα. Το κορίτσι, παιδί. Κρίμα, αμαρτία. Διάβασα και την κατάθεση της... Τα λέω διάβασα γιατί με συγχωρείτε, εγώ τα διαβάζω. Την κατάθεση της γειτόνισσας, η οποία είναι το διπλανό σπίτι ακριβώς, η οποία είπε ότι ξύπνησε το βράδυ, μένει ακριβώς δίπλα η κυρία. Ακούγοντας το σκυλί. Και άκουγε το σκυλί σαν να κλαίει. Εκείνη λοιπόν φαντάστηκε ότι προφανώς και ακούει βήματα. Το σκυλί μάλλον καυγάδισε με κάποιες γάτες ή κάτι έγινε. Και κατέβηκε, λέει ο Μπάμπης, να του ανοίξει να δει τι γίνεται. Δηλαδή δεν μπορούσαν να αντιληφθούν οι γείτονες όλα αυτά. Μα και ο ίδιος διαβάζοντας περιγράφει μία ειδηλιακή εικόνα του ζευγαριού στους αστυνομικούς πριν παραδεχτεί το έγκλημα. Με την Καρολάιν δηλαδή, και ακόμα και το γεγονός ότι πήγαν στο καινούριο σπίτι στα Γλυκά Νερά έκανε τη ζωή τους πολύ καλύτερη, και αυτές ήταν οι περιγραφές που είχε βάλει στο σενάριο. Τουλάχιστον αυτό πίστευε εκείνος. Να πούμε βέβαια ότι ο δολοφόνος, ο δράστης, τις πρώτες 10 μέρες ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με την αστυνομία, αν και ψύχρεμος. Το επόμενο δεκαήμερο έμοιαζε απελπισμένος και προσπαθούσε να στήσει ακόμα περισσότερο σε όλα αυτά που έλεγε, τη σκληρότητα των κακοποιών που τους επιτέθηκαν.